Έγινε και αυτό. Καροτσάκια με αντικλεπτικό στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα. Πρόκειται για τα αμαξίδια μεταφοράς ασθενών, τα οποία θυμίζουν τα καρότσια των σούπερ μάρκετ, τουλάχιστον ως προς τη φύλαξή τους. Και αυτό γιατί τα αμαξίδια του νοσοκομείου συνδέονται μεταξύ τους με αλυσίδα και για να τα ξεκλειδώσει κάποιος θα πρέπει να βάλει κλειδί στην ειδική σχισμή ώστε να πάρει το καροτσάκι και να μεταφέρει τον ασθενή. Αυτές οι καρέκλες, οι τροχύλατες μεταφοράς ασθενών είναι ένα σημαντικό κομμάτι για το νοσοκομείο μας. Είναι πολύ καλύτερες για την μεταφορά των ασθενών με ασφάλεια στα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου, αλλά και για τους συναδέλφους μεταφορείς των ασθενών είναι πολύ καλύτερες, εύχριστες και με περισσότερη ευκολία. Εμείς συστήνουμε και στον Υπουργό Υγείας αλλά και στους πρώην Υπουργούς Υγείας να σκύψουν το κεφάλι στα τεράστια προβλήματα των δημόσιων νοσοκομείων, στα τεράστια προβλήματα των πολιτών που επισκέπτονται τα νοσοκομεία, στα τεράστια προβλήματα των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Να σκύψουν το κεφάλι στις τεράστιες τραγικές ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό κυρίως, αλλά και σε όλους τις ειδικότητες υγειονομικών στα νοσοκομεία, αλλά και στο δικό μας νοσοκομείο. Το σύστημα αυτό ξεκίνησε τα τελευταία 24 ώρα και αφορά τα νέα καρότσια που παρέλαβε το νοσοκομείο. Όπως λένε από τον Αγία Ανδρέα, πρόκειται καθαρά για ένα αντικλεπτικό σύστημα, καθώς έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο διάφοροι να παίρνουν τα καροτσάκια ακόμη και στα σπίτια τους ή να τα παρατάνε οπουδήποτε. Οι τραυματιοφορείς έχουν εφοδιαστεί με ειδικό κλειδί που ξεκλειδώνει τα καροτσάκια έτσι ώστε να μην τα παίρνει ο καθένας και να τα ψάχνουν. Το ιατρικό προσωπικό, το νοσηλευτικό προσωπικό και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου είναι εξαθλειωμένο, είναι κουρασμένο από τις ανεξάρτητες βάρδιες. Οφείλονται χιλιάδες ρεπό, οφείλονται άδειες από το 2022. Ένας πολίτης, όταν ανεβεί σε ένα αεροπλάνο να πάει ένα ταξίδι, όταν ο πιλότος του πει ότι εγώ έχω να κοιμηθώ 24 ώρες και είμαι εξαθλειωμένος σωματικά και ψυχικά, θα ανέβει στο αεροπλάνο? Πιστεύω όχι. Άρα έτσι πρέπει να βλέπουμε και τα δημόσια νοσοκομεία, έτσι πρέπει να έρθει και η πολιτεία αλλά και οι πολίτες κοντά σε εμάς να λύσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Η εικόνα πάντως αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα δήλωσε στην τηλεόραση του Best ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων στον Άγιο Ανδρέα, Μιχάλης Τελάτος. Να σκύψουν το κεφάλι και να λύσουν τα προβλήματα και η διοίκηση της ΕΧΤΕΣ ΥΠΕ και η διοίκηση του νοσοκομείου και το Υπουργείο Υγείας αλλά και οι σύσσωμοι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να λύσουν το πρόβλημα το τραγικό που υπάρχει και στο νοσοκομείο μας με την τραγική έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού όταν υπάρχουν δύο νοσηλεύθερες παθολογικές για να καλύψουν 35 και 36 ασθενείς, όταν υπάρχουν στην καρδιολογική ελάχιστο προσωπικό και δεν αδυνατούν να βγουν οι βάρδιες, όταν φτάνουμε σε σημείο πρόσφατα πριν μία εβδομάδα να παραιτηθεί συναδέλφισσα νοσηλεύθερια λόγω των άθλιων συνθήκων εργασίας στην καρδιολογική και όχι μόνο. Καταλαβαίνετε πού έχουμε φτάσει, σε τι οριακό, στο κόκκινο σημείο. Όταν υπάρχουν κλινικές με βαρύτατα χειρουργικά περιστατικά όπως η ουρολογική κλινική και να είναι μόνος ένας νοσηλευτής για 15 χειρουργημένους ασθενείς στη βάρδια.